Η συνάντηση αριστεράς και οικολογίας είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Πρόκειται για μια κρίσιμη συνθήκη τόσο για το μέλλον της χώρας όσο και της Ευρώπης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι η επιστροφή στο 2009 με παρούσες όλες τις πολιτικές που αποτέλεσαν βασικές αιτίες της κρίσης. Ζητούμενο είναι η αλλαγή παραδείγματος. Η παραγωγική ανασυγκρότηση με σεβασμό στο περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη με αειφορία και περιβαλλοντική ισορροπία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τους οικολόγους πράσινους πορευτήκαμε μαζί, σε όλα τα κινήματα, σε όλα τα μέτωπα πάλης για την προστασία του περιβάλλοντος στην πατρίδα μας. Από το μέτωπο για την προστασία των θαλασσών και της ακτογραμμής της πατρίδας μας, ως τους αγώνες ενάντια στα δασοκτόνα και περιβαλλοντοκτόνα νομοσχέδια. Τώρα ήρθε η στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Πρόκειται για μια απόφαση ιστορική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι οικολόγοι πράσινοι είναι το κόμμα που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους Ευρωπαίους πράσινους. Μία δύναμη με ισχυρή παρουσία τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο όμως και σε εθνικά κοινοβούλια σημαντικών κρατών στην Ευρώπη, όπως το Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπου πολύ πρόσφατα μάλιστα συμμετείχανε και στη γερμανική κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για μια συνεργασία που διευρύνει τόσο τη δυναμική μιας μεγάλης εκλογικής νίκης στην Ελλάδα, όσο όμως και το δρόμο για αναγκαίες συμμαχίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρόκειται για μια στρατηγική συμμαχία που δεν αποβλέπει μονάχα στις επικείμενες εκλογές. Κυρίως προσβλέπει στην από κοινού διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην πατρίδα μας. Μιας πολιτικής που πρέπει να ανασχεδιαστεί, πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Θα την αλλάξουμε μαζί. Καλημέρα. Οι οικολόγοι πράσινοι αποφασίσαμε στο τελευταίο μας συνέδριο να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Πρόεδρου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ για να βοηθήσουμε σε αυτή τη συμμαχία για να αλλάξει επιτέλους η μοίρα αυτού του τόπου. Για να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση αυτό το καθεστώς το οποίο δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον, το οποίο θεωρούσε πολυτέλεια, αλλά καταστρέφει και τις κοινωνικές σχέσεις και τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί και η Ευρώπη να συνεχίσει αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση οδηγείται αναπόδραστα στην κατάρρευση. Οδηγείται στην ξενοφοβία και στο φασισμό. Οι οικολόγοι πράσινοι δεν μπορούσαμε να είμαστε απόντες από αυτή τη μάχη. Είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. Έγκαιρα, πολύ νωρίς είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν στην κατάρρευση και στη χρεοκοπία. Το 2009 ο πράσινος ευρωβουλευτής Σβεν Γκίγκολτ είχε αντιπροτείνει με την έκθεσή του που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο μια εναλλακτική λύση διεξόδου από την κρίση. Δυστυχώς αυτή η έκθεση που πλειοψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο θαύτηκε και εμφανίστηκαν τα μνημόνια ως μονόδρομους. Από τότε λέγαμε οι Ευρωπαίοι Πράσινοι και οι Οικολόγοι Πράσινοι ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί στο αδιέξοδο και το ξέρουμε σήμερα. Που η κυβέρνηση Σαμαρά το έσκασε κυριολεκτικά γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ούτε την Τρόικα που οι ίδιοι έχουν κουβαλήσει εδώ πέρα. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι περνάνε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Είναι αλέγγυοι στην Ελλάδα και το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και περνάνε ένα μήνυμα ότι η νέα κυβέρνηση, και ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δικαιούται να αποτύχει. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Η χώρα πρέπει να κάνει στροφή. Πρέπει να κάνει μια ριζική στροφή. Και οι οικολόγοι πράσινοι έχουμε εκείνα τα εργαλεία, εκείνες τις πράσινες προτάσεις
και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο γειτονιάς και σε επίπεδο Ευρώπης, για να μπορέσει η Ευρώπη ολόκληρη και η Ελλάδα κυρίως να βγει από αυτό το αδιέξοδο και να μπορέσει να σταθεί εκεί που πραγματικά της αξίζει, στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη. Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι οι οικολόγοι πράσινοι, για να μην ξεχνάμε τον Μιχάλη τον Τερμόπουλο, τον πρώην ευρωβουλευτή μας, τον Κώστα τον Διάκο, που είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης, τον Κώστα τον Διάκο, τον πρώην περιφερειακό μας σύμβουλο, ο οποίος είναι υποψήφιος στα Χανιά, τον Γιώργο τον Δημαρά, ο οποίος είναι πρώην περιφερειακό μας σύμβουλος και θα είναι υποψήφιος στη Β' Αθήνας, τη Χριστίνα την Ευθυμιάτου, που είναι εκπρόσωπος τύπου μας, την Δήμητρα τη Λιμποροπούλου, που είναι περιφερειακή μας σύμβουλος και θα είναι υποψήφια στην Κορινθία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν εδώ πέρα από του παρευρισκόμενου, τον Δημήτρη τον Πολιτόπουλο, ο οποίο θα είναι υποψήφιο στι Κυκλάδες, και τον Κώστα τον Καλογράνη, υποψήφιο στο υπόλοιπο Αττικής. Οι οικολόγοι πράσινοι εδώ παρόντες, δεν είναι παρόντες για τις εκλογές, είναι παρόντες για την επόμενη μέρα.